Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Μια ημέρα πριν την εθνική μας εορτή και σήμερα οι μαθητές των σχολείων τίμησαν τους πεσόντες με κατάθεση στεφάνων, ενώ έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Στόχος, όπως είπαν οι εκπαιδευτικοί, είναι να μάθουν τα παιδιά την ιστορία μας. Την επέτειο του Όχι, τίμησαν οι μαθητές της πόλης Οσέρων με την καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων που πραγματοποιήθηκε και φέτος στη μνημεία της πόλης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Με τα παιδιά χωρίς μάσκες να λάμπουν τα πρόσωπά τους, ως ήθιστε μία μέρα πριν την επίσημη εορτή και παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, οι σημεοφόροι των σχολείων του 4ου Γυμνασίου Κηλικίου και του Μουσικού Γυμνασίου Οσέρων πραγματοποίησαν κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου αστυνομικού. Μουσικό Γυμνάσιο. Στη συνέχεια τα παιδιά έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Τιμή, παιδιά, στους προγόνους μας. Τι άλλο να πούμε σήμερα. Σε αυτό σου οφείλουμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Εύχομαι να μείνουν οι δυο μόνο εθνικές γιορτές αυτές που έχουμε και να μην χρειαστεί να ξαναεπαναλάβουμε στο μέλλον άλλη εθνική γιορτή. Να έχουμε υγεία και πάρα απ' όλα ειρήνη για όλο τον κόσμο. Κάνουμε κατάθεση στεφάνου. Τιμούμε τους ήρωες που αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Αύριο θα ακολουθήσει η παρέλαση, η δοξολογία πρώτα και μετά η παρέλαση των τμήματων δημοτικών γυμνασίων και λυκείων της πόλης. Στόχος των εκπαιδευτικών είναι να μάθουν τα παιδιά την ιστορία μας. Τα παιδιά, αν γνωρίζουν την ιστορία, προσπαθούμε να τους την μάθουμε. Άλλοι είναι λιγότερο καλοί μαθητές, άλλοι είναι καλύτεροι μαθητές. Οι καλύτεροι προσέχουν και αφομοιώνουν αυτά που τους λέει η ιστορία. Κάποιοι άλλοι δεν είναι και τόσο καλοί και δεν τα προσέχουν. Κάποιοι γνωρίζουν, κάποιοι όχι. Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου στις Σέρες. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης ορίστηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, ενώ την Ελληνική Βουλή θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου στις Σέρες. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης ορίστηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, ενώ εκπρόσωπος της Ελληνικής Βουλής ο βουλευτής Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής. Ώρα 7 το πρωί θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών. Στις 8 η ώρα το πρωί θα γίνει η έπαρση της σημαίας της πόλης. Στις 11 θα τελεστεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτας κύριος Θεολόγος και θα συμπαρασταθεί ο Ιερός Κλήρος της πόλης και θα ακολουθήσει εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον κύριο Σάβα Μπερμπερίδη, Διευθυντή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Σερών. Στις 11.30 το πρωί θα γίνει μετάβαση στον Αδριάντα του Εμμανουήλ Παπά στην Πλατεία Ελευθερίας και έναρξη της τελετής όπου θα γίνει κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων, τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον διοικητή του 10ου Συντάγματος,
τον Δήμαρχο Σερών, τον Αστυνομικό Διευθυντή, τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Σερών, εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων. Στις 12 η ώρα παρέλαση των αναπήρων πολέμου, οργανώσεων και πολιτιστικών συλλόγων, σπουδαστών, μαθητών, μαθητριών, οδηγών και τμήματων των ενόπλων δυνάμεων. Μετά την παρέλαση θα δοθεί δεξίωση στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Διοικητηρίου με περιορισμένο αριθμό ατόμων. Τελετάρχες ορίστηκαν οι κύριοι Πολυχρόνης Κουκουζέλης και Κωνσταντίνος Αργυρίου, υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης ορίστηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, ενώ εκπρόσωπος της Ελληνικής Βουλής ο βουλευτής Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Ακριβά κοστίζουν από ό,τι φαίνεται οι εξωτερικοί συνεργάτες που χειρίζονται υποθέσεις νομικού και συμβολαιογράφου στο Δήμο Σερών. Σύμφωνα όμως με τη Δημοτική Αρχή, οι εξωτερικοί αυτοί συνεργάτες καλούνται να διαχειριστούν πολύπλοκες περιπτώσεις. Το θέμα των εξωτερικών συνεργατών του Δήμου Σερών, που αφορούν τη διαχείριση των νομικών υποθέσεων καθώς και συμβολαιογραφικά ζητήματα, και οι αμοιβές τους προς αυτούς ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκαν διευκρινήσεις για τις αμοιβές που προβλέπονται σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους ύψους 68.000 ευρώ, δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ύψους 130.000 ευρώ και το συνολικό ποσό των 12.000 ευρώ που αφορούν υπηρεσία εκτιμητών ακινήτων. Καταρχήν υπάρχει ένας κωδικός αμοιβές νομικών και συμβολογράφων 68.270 ευρώ. Επειδή είναι πολύ συγκεκριμένο το ποσό, θα ήθελα σας παρακαλώ να μας πείτε αν είναι για να δοθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες, αν υπάρχει κάποιες εκκρεμότητες τις οποίες θέλουμε να καλύψουμε. Είναι τα δικαστικά έξοδα, αναφέρεται το ποσό δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 130.000 ευρώ, να μας πείτε γιατί ακριβώς πρόκειται. Υπάρχει μια υπηρεσία εκτίμησης δημοτικών ακινήτων σε πιστοποιημένο εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών, στα οποία πηγαίνουν 5.000 και 2.500-7.000 ευρώ, τι ακριβώς αφορά. Από πλευράς του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Βασίλης Κατριτζόγλου, ανέφερε πως είναι αναγκαίο να υπάρξουν εξωτερικοί συνεργάτες που θα διαχειριστούν τις περίπλοκες 200 υποθέσεις που αφορούν τη διαχείριση ακινήτων του Δήμου. Εδώ να επισημάνουμε το εξής. Αυτό έχει να κάνει με ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει από το παρελθόν και έχει να κάνει με 200 ακίνητα τα οποία είναι αμφισβητούμενη ιδιοκτησία και τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως δημοτική περιουσία, παρόλα αυτά με βάση το κτηματολόγιο είναι εκδεδομένα ή βάση του κτηματολόγιου θα αποδίδει σε άλλους ιδιώτες, το έχουμε ξανασυζητήσει. Λόγω του μεγάλου όγκου λοιπόν αυτών των υποθέσεων, συγκεκριμένα 200 κινήτα, μερικά από τα οποία είναι μερικές μάλλον σε αυτή τις περιπτώσεις, αυτές είναι εκδοτικά περίπτωτες, είναι αναγκαίο να υπάρξουν εξωτερικοί συνεργάτες συνάδελφοι με την χώρα των Σερών, οι οποίοι θα κάνουν τις σχετικές έρευνες και θα μεταφέρουν στο Δήμο το πόρισμα των ερευνών αυτών σχετικά με το εάν πράγματα ο Δήμος μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα για την κυριότητα των ακινήτων ή όχι. Για αυτά τα οποία θεωρούμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε την κυριότητά τους, θα πρέπει να υπάρξει στη συνέχεια κατάρτιση σχετικών αγωγών ενώ του κτηματολογικού δικαστή. Για τα υπόλοιπα θα πρέπει να διαγραφούν από το κτηματολόγιο του Δήμου. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου μέσω της ΔΑΕΚΑΣ του Υπουργείου Γάμου Σχήματος είναι κάτι τελείως διαφορετικό με το θέμα της κυριότητας επί συγκεκριμένων κινήτων που η διαδικασία του κτηματολογίου έχει καταδείξει ότι είναι αμφισβητούμενη. Άρα λοιπόν για αυτό μιλάμε. Για ακίνητα τα οποία ο Δήμος θα έχει εγγράψει ως ιδιοκτησία του. Έτσι όμως από το κτηματολόγιο φέρονται ότι ανήκουν σε άλλο ιδιοκτήτη. Ορθώς φαίνονται ότι ανήκουν σε άλλο ιδιοκτήτη ή λαθασμένα. Αν ορθώς φαίνεται, πρέπει να τα διαβάψουμε εμείς. Αν λαθασμένα, θα πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν γίνεται όλη αυτή η νομική εργασία, η οποία πιστέψτε με και πολύπλοκη είναι και εξαντλητική και δύσκολη να γίνει. Καθώς επίσης και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Σπύρος Μισηρλής. Να σας αναφέρω
ότι όπως ξέρετε στο δημοτικό κτίριο, στο δημοτικό Μέγαρο, υπάρχουν καταστήματα τα οποία ενοικιάζονται σε διάφορους εκμισθωτές. Με τη νέα διάταξη του νόμου επιτρέπεται η συνέχιση της μίσθωσης αυτών των καταστημάτων από τους ίδιους εκμισθωτές για μία δωδεκαετία, εάν προηγουμένως φροντίσουν να μας φέρουν ένα business plan για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους στους χώρους αυτούς. Είναι μια καινούργια διαδικασία αυτή που γίνεται. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, προετοιμάζοντας τη νέα κατάσταση της επόμενης δωδεκαετίας, απαιτείται να έχουμε γνώση της αξίας του ακινήτου το οποίο εκμισθώνει ο εκμισθωτής και άρα αυτό μπορεί να παρασύρει και την τιμή του ενοικίου. Άρα εγώ πρέπει να είναι ένας πιστοποιημένος εκτιμητής, ο οποίος θα εκτιμεί την αξία των καταστημάτων που υπάρχουν κάτω, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί το ενοίκιο το οποίο θα πληρώνει ο συγκεκριμένος εκμισθωτής που είναι ήδη μέσα για τα επόμενα 12 χρόνια. Με τη δημιουργία των ποδηλατόδρομων χάθηκαν χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, δημιουργώντας έτσι πρόβλημα σε κατοίκους διαφόρων περιοχών που δεν ξέρουν πια πού να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Για το λόγο αυτό, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης προέτρεψε τους πολίτες να χρησιμοποιούν λιγότερο τα αυτοκίνητά τους και περισσότερο τα ποδήλατα και τα πόδια τους. Θέμα με τις θέσεις πάρκινγκ που χάθηκαν εξαιτίας της δημιουργίας των ποδηλατόδρομων έθεσε η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Στένια Χαραλαμπίδου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερών. Κύριε Δήμαρχε, απευθύνομαι σε εσάς. Θεωρώ ότι είσαστε ο μόνος που μπορεί ίσως να απαντήσει στο ζήτημα αυτό. Τους ποδηλατόδρομους που έγιναν με βάση φυσικά το πρόγραμμα στην Κωνσταντινούπολης έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με το παρκάρισμα των ιδιοκτητών, διότι περισσότερες είναι μονοκατοικίες, οι οποίοι δεν έχουν τρόπο, δεν έχουν χώρο να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Δεδομένου ότι ήταν μονοκατοικίες και πάντα υπήρχε χώρος, οι περισσότεροι δεν έχουν πιλωτές και δημιουργείται ένα ζήτημα σε εκείνη την περιοχή. Θα ήθελα να μου πείτε, πιστεύω ότι το γνωρίζετε γιατί έχει ξανααναφερθεί, αν έχετε κάποιο τρόπο, αν έχετε σκεφτεί, αν θα κάνετε κάποιες ενέργειες για αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Για να λάβει την απάντηση από τον Δήμαρχο πως η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να χαϊδεύει τα αυτιά των πολιτών, καθώς είναι αναμενόμενο να χαθούν κάποιες θέσεις στάθμευσης οχημάτων, προκειμένου το ποδηλατικό δίκτυο να είναι ενωμένο και οι πολίτες θα πρέπει να μην ζητούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα μπροστά στο σπίτι τους. Θα σας πω κάτι, λίγο να έχουμε μια εικόνα γενικότερη. Γιατί εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα πρέπει όλοι μας να απλώς να χαϊδεύουμε αυτιά των πολιτών. Πρέπει να λέμε κάποια πράγματα. Το συγκεκριμένο έργο πρέπει να σας πω ότι εντάσσεται στην βάρα. Είναι η χρήση του ποδηλάτου στις αίρες. Και η χρήση του ποδηλάτου στις αίρες προϋποθέτει ποδηλατοδρόμους. Και οι ποδηλατόδρομοι να είναι ενοποιημένοι. Δεν έχει νόημα να κάνουμε κομμάτι. Τι κομμάτια πρέπει να έχουμε ένα ενοποιημένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Προφανώς, κάθε παρέμβαση που γίνεται δημιουργεί μεσοπρόθεσμα, υπάρχει πρόθεσμα κάποια προβλήματα. Προφανώς, κάποιος που παρκάρει μπροστά στο σπίτι του δεν μπορεί να παρκάρει πλέον μπροστά στο σπίτι του, μπορεί να παρκάρει όμως κάπως πιο μακριά. Το να διαμαρτύρεται κάποιος πολίτης που έχει συνηθίσει, που μένει επί της Κωνσταντινούπολης και έχει συνηθίσει να παρκάρει επί της Κωνσταντινούπολης. Να διαμαρτύρει γιατί τελικά δεν θα παρκάρει στο ίδιο του το στενό, θα παρκάρει ένα ή δύο στενά πιο πάνω, γιατί ξεχνάμε, ξέρετε, είμαστε, ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχει ευχέρεια θέσεων και ας πάει και λίγο πιο μακριά. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Κάποιες θέσεις πάρκινγκ θα χαθούν. Γιατί όμως, και αυτό δεν θα έχει επίπτωση, γιατί θα υπάρχει μια καλύτερη χρήση ποδηλάτων και όχι χρήση αυτοκινήτου. Αυτό είναι μια γενική κατεύθυνση. Αν θέλουμε τώρα να χαϊδέψουμε αυτιά, τότε λέμε ναι, έχουν δίκιο οι πολίτες, δεν κάνουν τίποτα απολύτως. Είμαστε σε μια δράνεια και τους έχουμε όλους ευχαριστημένους. Και δεν θα πάμε, δεν θα δούμε σε αυτήν. Μάλιστα, ο Δήμαρχος παραδέχτηκε ότι το πρόβλημα έλλειψης χώρων στάθμευσης στην πόλη των Σερών είναι μεγάλο και για το λόγο αυτό προέτρεψε τους πολίτες να χρησιμοποιούν το πάρκινγκ που βρίσκεται πίσω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας, το οποίο είναι μισογεμάτο σύμφωνα με τον κύριο Χρυσάφη. Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε ότι τίθεται ένα θέμα, καθώς το συγκεκριμένο πάρκινγκ είναι με πληρωμή. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα θέσεων πάρκινγκ στην πόλη μας. Όχι τώρα, δεκαετίες. Υπάρχει ένα πάρκινγκ το οποίο έχει γίνει εδώ, στον παρεκκείμενο χώρο, και θα πούμε και λίγο κάποιες αλήθειες εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Γιατί πολλοί από τους συμπολίτες μας δεν έχουν θέση πάρκινγκ. Πώς γίνεται να μην έχουμε θέση πάρκινγκ μια μεριά και το υπόλοιπο πάρκινγκ που έχουμε να είναι το πολύ κάτω το μισό γεμάτο. Το πολύ. Ζήτη με, ζήτη είναι. Στην πράξη του Δήμου από την προηγούμενη και την πρώτη που είναι η αρχή. Άρα λοιπόν πρέπει λίγο να βγούμε και σε μια φιλοσοφία να αξιολογούμε και εμείς τους πολίτες τους ίδιους να λέμε. Μπορεί πολιτικά να μην είναι σωστό, κάποιοι να το εκμεταλλεύονται. Εμείς θα πρέπει να πούμε όλοι μας εδώ, έχουμε μια ευθύνη απέναντι στους πολίτες, να πούμε και κάποιες αλήθειες. Και συνέστησε τους πολίτες να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό τους και περισσότερο το ποδήλατο και τα πόδια τους. Ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό τους οι πολίτες, να χρησιμοποιούν περισσότερο το ποδήλατό τους, γι' αυτό το κάνουμε όλο αυτό. Και στο κάτω-κάτω να πούμε και κάτι, είμαστε μια πόλη επίπεδη, είμαστε μια πόλη που από και μια μακρινή γειτονιά στο κέντρο θα πάνε μέσα σε 5 λεπτά με τα πόδια. Εντάξει, ας μην χρησιμοποιούν και το αυτοκίνητό μας τόσο πολύ. Και αυτό το στίγμα και αυτό το μήνυμα πρέπει να το δώσουμε όλοι μαζί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν χωράνε μικροπολιτικές εδώ. Με παραγωγούς από την περιοχή της Ηράκλειας συνομίλησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος άκουσε με προσοχή τα προβλήματα των αγροτών, δηλώνοντας ότι θα έχουν και τη στήριξή τους σε ό,τι τους απασχολεί. Με παραγωγούς από την περιοχή της Ηράκλειας συνομίλησε το πρωί της Πέμπτης ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Στάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος άκουσε με προσοχή τα προβλήματά τους, δηλώνοντας ότι θα έχουν αμέτρητη στήριξη. Και 40 ευρώ παίρνει μηχανία στην παραγωγή, το στρέμμα, και η μηχανία έχει έξω 1.000 ευρώ την ημέρα πετρέλαιο. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να κάνουμε το πετρέλαιο. Κάτι να ξανακάνουμε. Δεν μπορούμε 2 ευρώ να δούμε στην δουλειά. Κάνουμε τη μαφία στα σέρας. Κάναμε τους καλύτερους είσαι βλέπω, ε. Τους καλύτερους είσαι βλέπω. Έτσι. Δεν υπάρχει. Κορυφή. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σοβαρή είναι η καρποκοπή. Και ένας λόγος που με κρατάει εδώ. Να σε καλά, κάνει δουλειά μισή λεγόντων. Καλή δύναμη, να σε καλά. Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηβασίλειο, υπάρχει μεγάλη περηφάνεια για το σεραϊκό βαμβάκι, το οποίο είναι υψηλής ποιότητας με ιδιαίτερη ανταγωνιστική ταυτότητα που μπορεί να βγει στις διεθνείς αγορές. Θα συνεχιστεί κανονικά η στήριξη μέσω συνδεδεμένης ενίσχυσης, τόνισε. Κατανοούμε ότι το ενεργειακό κόστος είναι πολύ υψηλό και ότι δικαίως διαμαρτύρονται οι παραγωγοί, αλλά η κυβέρνηση έχει παρέμβει δραστικά σε μια σειρά ζητημάτων με σκοπό οι αγρότες να έχουν μεγαλύτερο εισόδημα και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε με υποστηρικτικές δράσεις στα πλαίσια των δυνατοτήτων της χώρας, ολοκλήρωσε. Στην καρδιά της περίοδος συγκομιδής του βαμβακιού είχα τη χαρά σήμερα να συνομιλήσω με πολλούς βαμβακοπαραγωγούς εδώ στην περιοχή της Ηράκλειας και της Ιντικής. Να σας πω ότι ο καιρός είναι σύμμαχος φέτος και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι βοηθάει τους αγρότες στην διαδικασία αυτή, η οποία είναι και χρονοβόρα και κοστοβόρα. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γιατί το σεραϊκό βαμβάκι είναι ένα βαμβάκι υψηλής ποιότητας, ένα βαμβάκι με ιδιαίτερα ανταγωνιστική ταυτότητα που μπορεί να βρει επάξια τη θέση στις διεθνείς αγορές. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα συνεχιστεί κανονικά η στήριξη του βαμβακιού και με τη νέα ΚΑΠ από το 23 στο 27 μέσω συνδεδεμένης ενίσχυσης και ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που έχουν οι αγρότες σήμερα. Δικαίως διαμαρτύρονται, το ενεργειακό κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό, η εισαγόμενη ενεργειακή κρίση ταλαιπωρεί τον πρωτογενή τομέα. Όμως η κυβέρνηση έχει παρέμβει δραστικά σε μια μεγάλη σειρά ζητημάτων από την επιδότηση του λογαριασμού ρεύματος μέχρι τη μείωση φορολογικών συντελεστών, ώστε οι αγρότες να μπορούν να έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει στο πρώτο πρωτογενού τομέα και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με υποστηρικτικές δράσεις στα πλαίσια των δυνατοτήτων της χώρας πάντοτε, όταν και όποτε αυτό χρειαστεί. Προχωράμε βήμα-βήμα, χέρι-χέρι, χωρίς δισταγμό. Στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνεται τόσα χρόνια, προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για νέες καλλιέργειες και προϊόντα ζωής. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις παλιές τακτικές, να φέρουμε το νέο, βασιζόμενοι στις δυνάμεις μας, στην εμπειρία χρόνων και στην άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας. Για να καρποφορήσουμε το μέλλον μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα Εμμανουήλ Ανδρώνικου και Νικολάου Πλαστήρα 9, Σέρες. Υποκαταστήματα
5ο χιλιόμετρο Σερώνη Κρήτας, Εθνική Οδός, Βαλτερού Ηράκλειας, Διασταύρωση Θολού, Νέα Ζύχνης. Χαρούπι, χαρουπάμελο. Και πετιμέζει. Αυτά τα έχει αυτό. Εγώ του βάζω. Τυρί κότατζ με λίγο άνηθο ή αυγό με αβοκάντο ή γιαούρτι με μέλι. Και γίνεται της διαιτολόγου. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Σε δημοτικό σχολείο Δημήτρης Χιαμάγκας μετονομάστηκε το 18ο Δημοτικό Σχολείο Σερών. Σε μια σεμνή τελετή, φίλοι, συνεργάτες και η οικογένεια συγκινημένοι μίλησαν για το έργο του Δημήτρη Χιαμάγκα, διευθυντή σχολείου και αντιδημάρχου παιδείας που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Γεμάτη συγκίνηση, η οικογένεια του Δημήτρη Χιαμάγκα αλλά και οι συνεργάτες του παραβρέθηκαν το πρωί στην τελετή ονοματοδοσίας του 18ου Δημοτικού Σχολείου. Του σχολείου όπου υπηρέτησε ως διευθυντής ο τέος αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Σερών που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν από λίγους μήνες. Τα αποκαλυπτήρια της επιγραφής έγιναν το πρωί από το Δήμαρχο Σερών μαζί με τη σύζυγο του Δημήτρη Χιαμάγκα, Αναστασία. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης, δακρυσμένος, αγκαλιάζει τη σύζυγο του Δημήτρη Χιαμάγκα που λύγησε από τη συγκίνηση. Όλη η οικογένεια αλλά και ο ίδιος σήμερα είμαστε περήφανοι που αυτή η σχολική μονάδα παίρνει το όνομά του. Περήφανη και θα δανειστώ και το, τη λέξη σας, Δήμαρχε. Περήφανη για το αποτύπωμα που αφήνει στην εκπαιδευτική κοινωνία πρώτα και στην σεραϊκή κοινωνία. Αλλά αυτό θα είναι για πάντα έτσι που το κάναμε. Ευχαριστώ όλους σας που τιμήσατε την τελετή ονοματοδοσίας. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ το Τμήμα Παιδείας που όλες αυτές τις μέρες με αγωνία προετοιμάζαν αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους αυτού του σχολείου που από σήμερα θα λέγεται 18ο Δημοτικό Σχολείο Δημήτριος Χιαμάγκας. Ευχαριστώ Δημαρχέ, ευχαριστώ Αλέξανδρε, ευχαριστώ Χάρη. Στην τελετή ονοματοδοσίας ήταν όλοι εκεί και όλοι αναφέρθηκαν στο έργο του Δημήτρη Χιαμάγκα και την όρεξή του για δουλειά. Μια μέρα που αισθανόμαστε ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί τιμούμε έναν σημαντικό άνθρωπο, έναν χαρισματικό δάσκαλο, έναν εμπνευσμένο διευθυντή, έναν ενεργό πολίτη, έναν δραστήριο δημοτικό σύμβουλο, έναν άξιο αντιδήμαρχο. Τον Δημήτρη του Χιαμάγκα. Που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, έχοντας προλάβει όμως να βάλει έντονο το στίγμα του όχι μόνο σε τούτο εδώ το σχολείο ως διευθυντής του, αλλά και σε όλα τα σχολεία του Δήμου Σερών ως αντιδήμαρχος παιδείας. Όπως ισχυρό είναι και το αποτύπωμα που άφησε ο Δημήτρης Χιαμάγκας συνολικά στην εκπαίδευση του τόπου μας, με το έργο που προσέφερε από όλες τις θέσεις που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια, αφοσίωση, αποτελεσματικότητα, πάνω απ' όλα με μεγάλη και ουσιαστική αγάπη για τα παιδιά. Γι' αυτόν τον λόγο, τιμώντας το έργο και την προσφορά του, ο Δήμος Σερών, υλοποιώντας απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δίνει σήμερα στη μνήμη του Δημήτρη Χιαμάγκα το όνομά του στο σχολείο με το οποίο ταυτίστηκε. Το σχολείο που υπηρέτησε και αγάπησε, αγάπησε τόσο, από σήμερα φέρει το όνομα 18ο Δημοτικό Σχολείο Δημήτρης Χιαμάγκας. Εμείς, ως εκπαιδευτική κοινότητα, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δημοτική Αρχή
η οποία αποδέχτηκε το αίτημά μας, το αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, της διεύθυνσης, το αίτημα της συνδικαλιστικής εκπαιδευτικής κοινότητας, για να υπάρχει η ονοματοδοσία αυτή, 18ο Δημοτικό Σχολείο Σερών Δημήτρης Σιαμάγκας. Αφού Δημήτρης θα είναι πάντα εδώ, αφού Δημήτρης θα είναι πάντα σε μια γωνιά, πάντα σε μια τάξη, πάντα σε ένα διάδρομο. Ο Δημήτρης υπήρξε παράγοντα εκπαιδευτικού και την εκπαιδευτική του επάρκεια, την παιδαγωγική του κατάρτιση, αλλά και τις διοικητικές του ικανότητες. Τίμησε το λεπτό του εκπαιδευτικού, είτε ως άσχος της τάξης, ως διευθυντής του σχολείου, ως επικαλιστής του συλλόγου. Από τη δέσμευση των δημάτων παιδείας, φρόντισε άγωνα και με περίσσο θάσος, πάθος, να συνδράμει στην άγρια λειτουργία των σχολικών προγράμμων του Δήμου. Κυρίες και κύριοι, είναι άξια τιμή στο Δήμο του Δημήτρη Καμάγκα να οθεί το όνομά του στο σχολείο που για 11 περίπου χρόνια υπηρέτησε ως διευθυντής και συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξή του. Σήμερα, άρα και πάντοτε, θα θυμάμαι τον άνθρωπο του Δημήτρη, τον ενεργό πολίτη, τον εθελοντή Αθηνά και τον αθλητικό συνδικαλιστή για την πολύτιμη προσφορά του σε ευρέω αιώνα. Αιωνία του Δήμου, σα ευχαριστώ πολύ. Πριν λίγο καιρό έφυγε από κοντά μα ο εκλεκτό διευθυντή, συνάδελφο, φίλος ο Δημήτρης Καμάγκας. Ένας άνθρωπος με όραμα, με πολλές δυνατότητες προσφοράς, τόσο στο σχολείο, όσο και στην κοινωνία. Το 18ο Δημοτικό Σχολείο Δημήτρης Καμάγκας, το οποίο υπηρέτησε τόσο πιστά, με τόσο ζήλο, για 10 χρόνια τουλάχιστον, σήμερα το τιμά παίρνοντας το όνομά του και ελπίζουμε και την συνέχεια του οράματός του. Θα μας βλέπει από ψηλά και θα αισθάνεται χαρούμενος, κοιτώντας την αυλή την οποία αυτός με τη συνδρομή του Δήμου κατάφερε να μεγαλώσει, μια αυλή κόσμημα για την πόλη των Σερών, στην οποία έφτιαξε αθλητικές εγκαταστάσεις, πρόσθεσε προβολής και ό,τι άλλο θα μπορούσε να βοηθήσει το να περνάνε οι μαθητές δημιουργικά και επικοδομητικά το χρόνο τους τόσο στο μάθημα της φυσικής αγωνίας όσο και στα διαλύματα. Χάρη στη διαρκή του θέληση για το καλύτερο, εξοπλίστηκαν όλες οι τάξεις με υπολογιστές και προτζέκτορες και κάποιες αίθουσες όπως η αίθουσα εκδηλώσεων με καινούριο εξοπλισμό. Να μην ξεχάσω κάποιον να αναφέρω και τη συμβουλή με αργό τον Δήμο Σερών στη συντήρηση του σχολείου, ώστε να μπορούμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί να λειτουργούμε το σε χώρο καθαρό και ευχάριστο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο το εγχείρημα να καταθέσουμε τη σκέψη μας αναφορικά με την πολυσκευή προσωπικότητα και τον αξιόλογο έργο του διευθυντή του 18ου Δημοτικού Σχολείου Σερών, κ. Καμάγκα Δημήτρη. Ωστόσο, θεωρώ υποχρέωσή μας να προτείνουμε αυτό το λόγο τόσο και εμείς στον άνθρωπο που άφησε το στίγμα του στην κοινωνία του σχολείου της πόλης μας και όχι μόνο. Διακρινόταν για την επιστημονική του κατάρτιση, τις καινοτομίες του, αλλά προπίσως για το εξαιρετικό ήθος του. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Παπά, τον κύριο Φάνη Δεδούση, που είναι και εντεταλμένος σύμβουλος για τη διαχείριση των αδεσπότων, καθώς ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά έχει πάρει ένα πρόγραμμα για καταφύγιο στα αδέσποτα. Καλησπέρα σας, κύριε Δεδούση. Καλησπέρα, κύριε Καπετάνιο, σας και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ένα θέμα, τα αδέσποτα τα οποία στο Δήμο σας είναι ένα πρόβλημα, φαίνεται να επιλύεται τώρα με το πρόγραμμα αυτό. Είναι ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια που κάνουμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί ο υπερπληθυσμός των αδέσποτων ζώων. Εμείς με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 14 Μαρτίου του τρέχοντος έτους καταθέσαμε την πρότασή μας για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο πρόγραμμα Άργος σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Και είχαμε την ευχάριστη είδηση με απόφαση του Υπουργού κυρίου Πέτσα στις 20 Οκτωβρίου να ενταχθεί
στο πρόγραμμα αυτό η πρόταση που καταθέσαμε ως Δήμος Εμμανουήλ Παπά, η οποία φτάνει στο ύψος των 389.000 ευρώ, από τα οποία 372.000 ευρώ αφορούν την κατασκευή του καταφυγίου, 8.800 ευρώ την προμήθεια του απαραίτητου κτηνιατρικού εξοπλισμού και άλλες 8.800 ευρώ για να καλύψουν τις τρέχουσες δαπάνες του έτους που αφορούν κτηνιατρικές υπηρεσίες. Μάλιστα, οπότε το πρόγραμμα έρχεται πλήρες, ας το πω έτσι, και με τα έξοδά του κτλ. Πότε χρονικά υπολογίζεται να κατασκευαστεί? Κοιτάξτε, στις αρχές του νέου έτους, για να είμαστε ρεαλιστές, θα μπορέσει να γίνει η δημοπράτηση αυτού του έργου. Αν υπάρχει ανάδοχος στα τέλη της Άνοιξης, Μάιο ή αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, νομίζω ότι το χρονικό διάστημα του ενός έτους για την κατασκευή αυτού του καταφυγίου νομίζω είναι ένα εύλογο διάστημα, άρα ένα ρεαλιστικό πλάνο. Πάμε για το 24 και βλέπουμε ουσιαστικά. Για τέλη 23, αρχές του 24. Αυτό που θα ήθελα να πω, κύριε Καπετάνη, είναι ότι το καταφύγιο από μόνο του δεν αποτελεί πανάκια για το πρόβλημα. Αυτό το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ είναι η δημιουργία της σχετικής υπηρεσίας από τον Δήμο μας. Μέχρι σήμερα όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται με την στήριξη και τη βοήθεια που έχουμε από τον Φιλοζωικό Σύλλογο του Εμμανουήλ Παπά, με τον οποίο έχουμε και ένα σύμφωνο συνεργασίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το διάστημα η δουλειά που γίνεται είναι πραγματικά εθελοντική. Ναι. Με τη στήριξη βέβαια του Δήμου. Η οποία τώρα, να κάνω μια παρένθεση εδώ, να πω αυτή παρακαλώ. Τη στιγμή τα αδέσποτα τι τα κάνετε δηλαδή? Κοιτάξτε, τα αδέσποτα, αυτά τα οποία φιλοξενούμε για ένα χρονικό διάστημα, φιλοξενούνται σε έναν χώρο τον οποίο έχουμε παραχωρήσει στον Φιλοζωικό Σύλλογο Εμμανουήλ Παπά για να δημιουργήσει το προσωρινό του καταφύγιο. Στον ίδιο χώρο έχουμε την πρόθεση να κατασκευάσουμε και το δημοτικό καταφύγιο. Πρόκειται για μια αρκετά μεγάλη έκταση ενός πρώην χαδά. Ιδανικό, θα έλεγα, για την κατασκευή ενός τέτοιου έργου, απομακρυσμένο από οποιαδήποτε κοινότητα, απομακρυσμένο δηλαδή από ανθρώπινη δραστηριότητα, και πραγματικά μας εξυπηρετεί ακόμα και σήμερα, έστω και στην κατάσταση την οποία έχουμε, που δεν είναι ένα καταφύγιο όπως ακριβώς ορίζει και το νέο νομοθετικό πλαίσιο με τον 4830 του 2021, ο οποίος θα ήθελα να επισημάνω, κύριε Καπετάνιο, το ότι έχει πλέον αυστηροποιήσει πάρα πολύ το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων από τους Δήμους πρωτίστως, αλλά και για τις υποχρεώσεις που αφορούν τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. Ναι, και το ερώτημα βεβαίως εδώ είναι αν όλα αυτά εφαρμόζονται, τουλάχιστον στους Δήμους μπορεί να γίνει ένας έλεγχος, δεν ξέρουμε στους πολίτες αν εφαρμόζονται, υπό την έννοια ότι τα αδέσποτα δεν προκύπτουν από μόνα τους, τα αδέσποτα εμείς τα πετάμε δυστυχώς στους δρόμους. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, και εκεί θα πρέπει να υπάρξει συλλογική προσπάθεια. Δεν μπορεί να λύσει το ζήτημα μόνο η δράση ενός Δήμου. Η πολύ εύκολη απέτηση των πολιτών «ελάτε και μαζέψτε τα» δεν μπορεί να δώσει λύση. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία πολλών φορέων. Θα έλεγα κυρίως της αστυνομίας, των δημοτικών αστυνομιών όπου υπάρχουν, της περιφέρειας, της κτηνιατρικής διεύθυνσης, των φιλοζωικών οργανώσεων. Δεν πρέπει αυτό να το παραλείπουμε. Οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οι φιλοζωικές οργανώσεις αυτή τη στιγμή έχονται και καλύπτουν το κενό του κράτους. Είναι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα πιο αποτελεσματικά από οποιονδήποτε άλλο. Και κυρίως να περάσει, κύριε Δεδούση, η κουλτούρα στους πολίτες, ότι όταν παίρνεις ένα ζώο στο σπίτι σου, θα το πάρεις ξέροντας ότι θα το κρατήσεις μέχρι το τέλος και όχι μετά από λίγο να το πετάξεις. Με προλάβατε, ο τελευταίος παράγων που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι η παιδεία, είναι η δημόσια εκπαίδευση. Οι δάσκαλοι μας και κατ' επέκταση και οι ίδιοι οι γονείς θα πρέπει, όπως είπατε και εσείς, να εμφυσίσουν στα νέα παιδιά το αίσθημα ευθύνης που πρέπει να τα διακατέχει όταν έχουν ένα ζώο συντροφιάς.
Οπότε δρομολογήθηκε το θέμα αυτό για τον Δήμο Εμμανουήλ Παπά με το πρόγραμμα που είπατε και εσείς από το Φιλόδημος. Μένει να το δούμε να κατασκευάζεται και να βρουν εκεί στέγη τα καημένα τα αδέσποτα. Συνεχίζεται η πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω, χωρίς να ακουστεί κλισέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Νότα, όπου μοιραζόμαστε πάρα πολλά κοινά οράματα και είναι προτεργάτη στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερπληθυσμός των αδέσποτων ζώων. Κύριε Δαδούση, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τι καλό θα μαγειρέψουμε σήμερα για τους αγαπημένους μας. Τα πιο νόστιμα και υγιεινά. Μέχρι την Τετάρτη στα Supermarket Kansas. Κιμάς χοιρινός από ολόφρεσκο ντόπιο ελληνικό κρέας. Το κιλό μόνο 5,30. Κοντοσούβλι χοιρινό νοπό ελληνικό. Το κιλό μόνο 6,90. Ηλιέλαιο Platinum 5 λίτρα μόνο 12,90. Γκούντε Γερμανίας μόνο 7,75 το κιλό. Ψωμί του τόστ, σίκαλης και ολικής 360 γραμμάρια από το φούρνο μας στο Καρβέλι μόνο 1,15. Τυροπιτάκια κουρού 300 γραμμάρια μόνο 2,50. Αλλά και ρετσίνα το διαλεγμένο 3 λίτρα μόνο 3,85. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε την κάρτα Kansas κάθε φορά που ψωνίζετε και αυξήστε τις πιθανότητες να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς της επόμενης κλήρωσης 2 Νοεμβρίου. Έως και 500 δώρα, αλλά και 300 ευρώ δώρο επιταγή κάθε μήνα. Supermarket Kansas. Όπως και αν ψωνίζετε, μόνο εδώ κερδίζετε. Υπάρχει λόγος που τη λένε ευαίσθητη περιοχή. Γιατί χρειάζεται όχι απλά απορροφητικότητα, αλλά sensitive φροντίδα που σέβεται το δέρμα. Τώρα η Everyday Sensitive with Cotton φέρνει διπλή καινοτομία. Με ακόμη πιο φιλικό κάλυμα με βαμβάκι και πυρήνα Center Plus για απίστευτη προστασία από διαρροές. Everyday Sensitive with Cotton. Η πιο απορροφητική sensitive με άγγιγμα από βαμβάκι. Το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου έφτασε με την κίνηση στα τουριστικά καταλήμματα να είναι αυξημένη τόσο στην πόλη των Σερών όσο και σε ολόκληρο τον ομό. Πολλοί είναι οι Σεραίοι πολίτες που έχουν επιλέξει κάποιο προορισμό, ενώ κάποιοι άλλοι επέλεξαν να περάσουν πιο οικογενειακά. Αυξημένη παρατηρείται κίνηση στα τουριστικά καταλήμματα εν ώψη του τριημέρου 28 Οκτωβρίου τόσο στην πόλη των Σερών όσο και σε όλο τον νομό Σερών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων Σερών, κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη, η τουριστική κίνηση όλο το καλοκαίρι πήγε πολύ καλά και συνεχίζεται μέχρι και τώρα, όπου όλο και το τριήμερο της 28 Οκτωβρίου είναι γεμάτα. Παρ' όλα αυτά, έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας που κυρίως έχει να κάνει με το ενεργειακό κόστος, τόνισε. Διότι μπορεί τα καταλήμματα να είναι γεμάτα, αλλά οι λογαριασμοί ρεύματος στο ύψος που έρχονται μεταβίας μας αφήνουν να καλύψουν τα λειτουργικά μας έξοδα, πρόσθεσε. Τον καιρό να βοηθάει, που είναι ανέλπιστα καλός για αυτή την περίοδο, βλέπουμε ότι όλη η Ελλάδα για ακόμη μια φορά φέτος είναι γεμάτη. Θεωρώ ότι η τουριστική κίνηση όλο το καλοκαίρι, αλλά και μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα πάει πάρα πολύ. Πήγε πολύ καλά και θα συνεχίσει έτσι μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Από όσο ξέρω, υπάρχουν ελάχιστα ή καθόλου δωμάτια στην πόλη των Σερών, τα πάντα είναι γεμάτα, όπως και σε όλη την Ελλάδα, πάλι το ξαναλέω. Έρχεται βέβαια ένας δύσκολος χειμώνας, ο οποίος έχει να κάνει και με την πτώση των πληρωτήτων η οποία θα ακολουθήσει. Ταυτόχρονα όμως έχει να κάνει και με τον ενεργειακό κόστος. Γιατί έχω πει επανειλημμένως, μπορεί τα ξενοδοχεία να είναι γεμάτα αυτή την περίοδο, αλλά οι λογαριασμοί ρεύματος με το ύψος που έρχονται, μεταβίας βγάζουμε τα λειτουργικά μας έξοδα. Όχι μόνο εμείς, όλες οι επιχειρήσεις, αλλά και εμείς. Οπότε ας μην πανηγυρίζουμε για το ότι είμαστε γεμάτοι. Στο τέλος της χρονιάς θα δούμε τι ταμείο κάναμε και αν το ενεργειακό κόστος τελικά θα μας γονατίσει ή θα καταφέρουμε να το τυθασέψουμε και να βγούμε εμείς κερδισμένοι σε αυτή τη χρονιά. Έχουμε απόλυτη την Ελλάδα και ελάχιστους Βαλκάνιους λόγω του αυτοκινητοδρομίου. Κυρίως όμως είναι γκρουπ τα οποία έρχονται είτε για εκδηλώσεις που γίνονται εδώ, ας πούμε χορευτικές εκδηλώσεις, είτε για γάμους, είτε για το τριήμερο για να κάνουν τις διακοπές τους. Απόλυτη όμως την Ελλάδα. Έχουμε πελάτες από την Κρήτη, από την Αθήνα και από τους κοντινούς προορισμούς, ενώ δηλαδή από τη Βόρεια Ελλάδα. Από τη μεριά τους, οι Σεραίοι πολίτες κάνουν τις δικές τους επιλογές το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου που πλησιάζει και αποτελεί την τέλεια αφορμή για μια φθινοπορεινή απόδραση, άλλοι οικογενειακά και άλλοι επιλέγοντας κάποιο προορισμό. Όχι. Okay. Θα μείνετε εδώ δηλαδή στις Σεραίες? Από μικρό παιδάκι μου έμαθε ο πατέρας μου κάτι.
τριήμερα, καθαρά Δευτέρα, Κυριακή του Πάσχα, όλες ας το πούμε τις επίσημες εορτές, να μένω στο σπίτι μου. Οικογενειακά και πιο έτσι σε στενότητα. Γιατί παλιά γινόταν μακελιό με τα τροχεία. Έβγαιναν όλοι μεθυσμένοι την καθαρά Δευτέρα ή το Πάσχα και είχαμε 40 νεκρούς. Οπότε προσέχετε. Λοιπόν, και το ακολουθώ τη συμβουλή του εδώ και 40 χρόνια. Ποτέ δεν φεύγω τριήμερα ή διήμερα, ενώ έχω άπειρες ευκαιρίες να πάω όπου θέλω, ήρεμα και ωραία. Δεν μπορώ την κοσμοσυρωή και τον έναν πάνω στον άλλον. Θα πάτε κάπου? Όχι, γιατί το Σάββατο ουσιαστικά είναι εργάσιμη μέρα μας, οπότε θα είμαστε εδώ ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Την Παρασκευή ίσως μια βόλτα για την παρέλαση και αυτό, τίποτα άλλο. Όχι. Οικογενειακά. Ναι, οικογενειακά. Στην παρέλαση γενικά, για φαγητό, εδώ για καφέ, είναι. Εδώ θα είμαστε, ναι. Οικογενειακά. Οικογενειακά, έτσι, ναι. Από Θεσσαλονίκη και ήρθαμε για την... Ήρθατε το τρίμερο. Όχι, μόνο για σήμερα. Ναι. Το τρίμερο, το 28, τι θα κάνετε, θα πάτε κάπου αλλού, θα πώς θα το περάσετε? Δεν έχουμε προγραμματίσει ακόμη, για να πούμε την αλήθεια. Μπορεί να πάμε Χαλκιδική όμως. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού βράβευσε τους αριστούχους μαθητές της τρίτης τάξης του Παλατιδίου Γέλ Σιδηροκάστρου, του Προβατά και του Μητρουσίου στο πλαίσιο του Δεν Ξεχνώ. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος Αποστράτων Αξιωματικών Σερών, Θεόδωρος Τρίκος. Στο πλαίσιο της βράβευσης αριστούχων μαθητών Γάμα Λυκείου με τα βραβεία Δεν Ξεχνώ που θεσπίστηκαν φέτος από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού για τα Λύκεια Σιδηροκάστρου, ιδιαίτερες πατρίδες των Πεσόντων, στη Μαρτυρική Κύπρο, στους αριστεύστατες μαθητές της Γάμα Λυκείου σχολικού έτος 2021-2022 του Παλατιδίου Γενικού Λυκείου Σιδηροκάστρου. Είναι βραβεία τα οποία θα δίνονται πλέον κάθε χρόνο. Αρχόμενοι από τη φετινή χρονιά, στους τόπους καταγωγής εκείνων που πέσανε στην Κύπρο κατά την εισβολή του Ατήλα, έτσι και το Σιδηρόκαστρο, εδώ από το Σιδηρόκαστρο, είναι ο ήρωας της εισβολής, ο ταγματάρχης τότε Κατσάνης Γεώργιος. Στο νομό Σερών έχουμε το βραβείο «Δεν ξεχνώ» του αντιστρατήγου σήμερα Κατσάνη Γεωργίου, εδώ στο Παλατίδιο του Σιδηροκάστρου, το οποίο θα δοθεί σε δύο μαθητάς αριστούχους οι οποίοι ισοβαθμίσανε. Λόγω ισοβαθμίας θα δοθεί και στους δύο. Παράλληλα βραβεύσεις έγινε και στον Προβατά σε μαθητή από το Μητρούσι. Και το άλλο βραβείο θα δοθεί στο Μητρούσι Σερών, στο Λύκειο Προβατά Σερών, σε έναν μαθητή από το Μητρούσι. Διότι από το Μητρούσι έχουμε τον έτερο ήρωα, τον συνταγματάρχη σήμερα με τα θάνατον αναβαθμίστηκε και πολύ καλά έκανε η πολιτεία, τον συνταγματάρχη, το βραβείο του συνταγματάρχη Κούρουλιου Κωνσταντίνου. Θα δοθεί σε ένα μαθητή, στο οποίο φοιτεί από το Μητρούσι είναι μεν, αλλά φοιτεί στο Λύκειο του Προβατά. Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας, γιατί ρωτήθηκαν οι οικογένειες των ηρώων που θέλουν να δίδεται το βραβείο. Και η οικογένεια του ήρωα του Κούρλιου Κωνσταντίνου δήλωσε ότι επιθυμεί να δίνεται σε μαθητή από το Μητρούσι, γιατί από το Μητρούσι ήταν ο Κούρλιος Κωνσταντίνος. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη προς την Ένωση, προφανώς. Αισθάνομαι και χαρά, γιατί οι κόποι μου ανταμείφθηκαν. Οπότε, ναι, αισθάνομαι χαρούμενη. Και είναι μεγάλη τιμή για μας αυτό το βραβείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Σερών. Θέλω να ευχαριστήσω και τους καθηγητές του που όλα αυτά τα χρόνια ήταν δίπλα του και ειδικά τα τρία προηγούμενα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα για τα παιδιά, γιατί ήταν η περίοδος της πανδημίας, τηλεκπαίδευση. Περάσανε πάρα πολύ δύσκολα. Παρ' όλα αυτά οι καθηγητές τους ήταν εκεί, τους βοηθήσανε πάρα πολύ, ξεπεράσανε τα εμπόδια και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε
Ναι. Ο γιος μου βρίσκεται στην Πάτρα, έχει περάσει εκεί, είναι φοιτητής στην Πάτρα και δεν μπόρεσε δυστυχώς να έρθει γιατί έχει μαθήματα και... Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αποστολάτων, το Παράρτημα Σερών, το οποίο έχει την εξαιρετική ιδέα να βραβεύσει τους πρωτεύσαντες της περσινής χρονιάς στο όνομα του αντιστρατήγου πλέον εκλειπώντα Κατσάνη Γεώργιου, ο οποίος έπεσε στις μάχες της Κύπρου το 1974. Είναι μια σημαντική διάκριση και τιμή για το σχολείο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την οικογένειά του, η οποία τάχθηκε υπέρ του να δοθεί αυτό το βραβείο, συγγνώμη, στο σχολείο της γενέτειρας, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι, όπως είπα, εξαιρετική τιμή για το σχολείο μας. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην Ένωση Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών, οι οποίοι έχουν μια πολύ ευγενική και ωραία πρωτοβουλία να βραβεύσουν τα παιδιά μας που αρίστευσαν. Και φυσικά να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά και να ευχηθώ καλή ακαδημαϊκή πορεία. Η βράβευση στους δύο μαθητές του Γενικού Λυκείου Σιδηροκάστρου πραγματοποίησαν ο πρόεδρος του Παραρτήματος, Τρίκος Θεόδωρος, και από τον Ταμείο της Ένωσης. Θα ακολουθήσει η βράβευση των μαθητών που πρόδευσαν στην περσινή σεζόν. Όπως ακριβώς ανέφερε και ο κ. Τρίκος, είχαμε ισοψηφία δύο μαθητών. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά τον έναν τουλάχιστον να τον έχουμε εδώ, να την έχουμε μάλλον εδώ. Είναι η Ιωάννα Στιβασάρη, η οποία αποφύτησε με άριστα 19 και 6 πέτα. Την απονομή θα κάνει ο πρόεδρος, ο ταμείας της Ένωσης Αποστράτων του Παραρτήματος, ο κύριος Καραγιαννίδης Λευτέρης. Ο δεύτερος μαθητής ο οποίος πρότευσε είναι ο Αβραμίδης ο Θόδωρος του Γεωργίου, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων στο Πανεπιστήμιο του στην Πάτρα δεν μπόρεσε να παρευρίσκεται δυστυχώς μαζί μας σήμερα. Ανταυτού είναι η μητέρα του, η οποία θα παραλάβει το βραβείο από τον κύριο Στρίγκο. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων. Αθάνατος. Να δούμε και κάποιες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ο θανατηφόρο τροχαίο στην πόλη των Σεών έγινε χθες μετά από σύγκρουση δύο γιοταχή, ενώ η υποδιεύθυνση ασφάλειας κατάφερε να ξιχνιάσει ληστεία στο κέντρο της πόλης. Από την υποδιεύθυνση ασφάλειας Σέρων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρση με δαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Ιούνιο του 2022, ενεργώντας μαζί με συνεργούς του και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, παραβίασαν οικία ζευγαριού ηλικιωμένων σε περιοχή των Σερών και αφού τους ακινητοποίησαν με σωματική βία, αφαίρεσαν από την οικία χρηματικό ποσό 3.600 ευρώ, κοσμήματα και δύο κυνηγητικές καραμπίνες, μία από τις οποίες εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε. Στο μεταξύ, στις 26 Οκτωβρίου και ώρα 9:40 περίπου στην πόλη των Σερών, ιδιωτικό όχημα που οδηγούσε 58χρονος μεδαπός συγκρούστηκε με ιδιωτικό όχημα που οδηγούσε 30χρονος μεδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 58χρονου και τον τραυματισμό του 30χρονου και της 30χρονης μεδαπής που επέβαινε στο δεύτερο όχημα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτη του δυστυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχιάς Σερών. Σεμινάριο πολιτικής επικοινωνίας σε στελέχη του Συνδυασμού Νίκη για τη Συνδική πραγματοποιήθηκε στο Πολιτικό Γραφείο με πρωτοβουλία του υποψηφίου Δημάρχου Γιώργου Τάτσιου.
Σεμινάριο πολιτικής επικοινωνίας σε στελέχη του Συνδυασμού Νίκη για τη Συντική πραγματοποιήθηκε στο πολιτικό γραφείο στο Σιδηρόκαστρο με πρωτοβουλία του υποψηφίου δημάρχου Γιώργου Τάτσιου και εισηγήτρια την πολιτική επιστήμονα επικοινωνιολόγο σύμβουλο επικοινωνίας Μέλανη Λυκίδου. Η πρώτη διπλή συνάντηση του κύκλου σεμιναρίων που γίνεται για πρώτη φορά στο Δήμο Συντικής απευθυνόταν σε υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους και σκοπό είχε να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις αρχές του πολιτικού μάρκετινγκ και της επικοινωνίας και να μάθουν πώς μπορούν να τις εφαρμόσουν στην πράξη ώστε να χτίσουν μια καλύτερη σχέση με τους δημότες. Μεταξύ άλλων, η εισηγήτρια αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη διαχείριση των αρνητικών σχολείων και τη σημαντικότητα της δημόσιας εικόνας του υποψηφίου. Ο υποψήφιος δήμαρχος Συντικής Γιώργος Τάτσιος, απόλυτα ικανοποιημένος από το ενδιαφέρον που έδειξαν οι συμμετέχοντες, τόνισε πως με την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα γνωρίζουν πώς μπορούν να διαμορφώσουν μια ισχυρή υποψηφιότητα και να χειρίζονται αποτελεσματικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωρίζοντας ταυτόχρονα τρόπους καλύτερης επικοινωνίας του υποψηφίου με τους ψηφοφόρους. Για την οστεοπόρωση ως μια ασθένεια συχνή, χωρίς συμπτώματα αλλά με σοβαρές επιπτώσεις, μίλησε στο Επιλογές ο γιατρός δημόσιας υγείας Νάσος Παπαδόπουλος και τόνισε ότι τόσο τα προβλήματα που δημιουργεί αλλά και την πρόληψή της. Η οστεοπόρωση αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας διότι είναι πολύ συχνή και διότι συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις τόσο στους ασθενείς όσο και στις οικογένειές τους. Είναι μια ασθένεια της εποχής που χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική πυκνότητα και μέτρια ποιότητα οστού. Εξελίσσεται χωρίς συμπτώματα ή πόνους έως ότου προκύψει κάποιο κάταγμα που εντοπίζεται συνήθως στο ισχύο, στη σπονδυλική στήλη ή στον καρπό. Γι' αυτό πολλές φορές χαρακτηρίζεται και ως η σιωπηλή επιδημία της εποχής. Μπορεί να οδηγήσει σε πόνους, ανικανότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις στο θάνατο. Σε όλους παρατηρείται κάποια οστική απώλεια με το πέρασμα των χρόνων, αλλά δεν εμφανίζουν όλοι οστεοπόρωση. Στη μέση ηλικία, η πιθανότητα για τις γυναίκες να εκδηλώσουν οστεοπόρωση μεγαλώνει, γιατί χάνουν την προστατευτική ιδιότητα των ιστρογόνων στα οστά, όμως η οστεοπόρωση μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία και στα δύο φύλλα λόγω πολλών παραγόντων. Επομένως, είναι απαραίτητο να χτιστούν γερά οστά και κατά τη διάρκεια της ζωής, ώστε να διατηρηθεί η οστική μάζα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Μιλώντας στην Κάμερα του Επιλογές, ο γιατρός δημόσιας υγείας, κ. Νάσος Παπαδόπουλος, ανέπτυξε το πρόβλημα της οστεοπόρωσης τόσο για τα προβλήματα που δημιουργεί, αλλά και για την πρόληψή της. Η οστεοπόρωση καταρχήν είναι η μείωση της πυκνότητας των οστών, η οποία κάνει τα οστά μας εύθραυστα και μπορούν να υποστούν ακόμα και αυτόματα κατάγματα. Η διαφορά με την οστεοπενία, στην ουσία η οστεοπενία είναι μια πρόδρομη κατάσταση της οστεοπόρωσης, αναφέρεται στην μειωμένη οστική μάζα, αλλά δεν μπορεί να προκαλέσει κατάγματα. Τώρα, η οστεοπόρωση θα πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης σε όλες οι γυναίκες άνω των 65 ετών, καθώς επίσης και όλες οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, οι οποίες έχουν παράγοντες κινδύνου ή έχουν υποστεί κάποιο αυτόματο κάταγμα. Η πιο συνηθισμένη μορφή οστεοπόρωσης είναι μετέμεινο-επαυσιακή οστεοπόρωση που εμφανίζεται στις γυναίκες μετά την οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση γενικά δεν δίνει ιδιαίτερα συμπτώματα. Κάποια συμπτώματα που μπορούν να εμφανιστούν είναι οστικός πόνος, πόνος στην πλάτη, κάποιο αυτόματο κάταγμα. Αλλά συνήθως διαγνώσκεται κατά την εξέταση χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σύμπτωμα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη θεραπεία της οστεοπόρωσης, ως κύριο στόχο η θεραπεία έχει την αναπλήρωση του οστού, έτσι, για την αποφυγή των καταγμάτων και υπάρχουν θεραπείες που δίνουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Σύμφωνα με στοιχεία από το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης, έχει φανεί ότι μία στις τρεις γυναίκες πάνω των 50 και ένα στους 5 άνδρες θα εμφανίσει κάποια στιγμή οστεοπόρωση. Ενώ να πούμε ότι ετησίως προσλάβονται από οστεοπόρωση 75 εκατομμύρια άνθρωποι, σύμφωνα με μελέτες, στην Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία.
ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Πρόγνωση καιρού για αύριο Παρασκευή 28 Δεκάτου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί στα βόρεια από 21 έως 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και πιο συγκεκριμένα η θερμοκρασία στις Σέρρες θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 23, στην Καβάλα από 9 έως 22, στη Δράμα από 5 έως 24, στην Ξάνθη από 4 έως 23, στην Κομοτηνή από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στην Αλεξανδρούπολη από 10 έως 23 και στην Ορεστιάδα από 7 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για να χαρούμε ένα βράδυ.